Πολύ ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσει ο κ. Κολαρίκος αναφερόμενο στην αιτιολογική βάση της Ξένος Πυροδοτικής Συμβολής. Έκτοπους νεφρούς και σε νεφρούς με συγγενείς ανομαλίες και μετά υπάρξουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις σε αυτή την ενότητα. Να ευχαριστήσω και εγώ όλη την Οργανωτική Επιτροπή, τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστου, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή το να μας φωνάζει εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι η αιτιολογία της απόφραξης πυροτεχνικής συμβολής είναι άγνωστη. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και μιλάω γενικότερα, είναι η μόνη διαφάνεια για το γενικότερο. Κοιτάξτε το τελευταίο της διαφάνειας, τα μοριακά αίτια. Είμαστε μάλλον γενετικά προκαθορισμένοι όσοι από εμάς έχουν σύνδρομο πυροτεχνικής συμβολής να κάνουμε ένα αδυναμικό τμήμα, όπως αυτό που είπε ο κ. Γιανακόπουλος, το οποίο είναι όπως ο αδυναμικός μεγαουρητήρας, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα αίτια μάλλον δεν υπάρχουν, απλώς τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αγγείο, κάνει, δεν κάνει, πιθανότητα να μην είναι προγραμματισμένο και αν θέλετε το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά την συχνότητα εμφάνισής τους, περίπου το 1 τρίτο των ασθενών στον πενταλοειδή νεφρό και στην νεφρική εκτοπία θα έχει σύνδρομο απόφραξης πυροτεχνικής συμβολής. Στις υπόλοιπες συγγενείς ανομαλίες αυτό δεν είναι πολύ συχνό. Και τελικά στην αιτιολογία θα βρείτε αυτό που είπε και ο κ. Γιανακόπουλος απ' όλα. Δηλαδή, θα βρείτε και διασταυρούμενο αγγείο και υψηλή έκφυση του ουρητήρα που πραγματικά δεν την πιστεύω. Είναι αυτό που σας εξήγησε ο κ. Γιανακόπουλος και το μικρό στενοτικό τμήμα. Θα βρείτε απ' όλα. Και πολλές σειρές και μεγάλες δεν υπάρχουν. Η μεγαλύτερη που βρήκα ήταν από τον Καβούση το 2004 στην λαπαροσκοπική του εμπειρία. Επομένως, κυρίως για τον πενταλοειδή νεφρό, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, υψηλή πρόσφυση του ουρητήρα. Πιστεύω και εγώ αυτό που σας έδειξε ο Στέλιος, ότι στην ουσία ξεκινάει από χαμηλά και όπως διατείνεται, συμπαρασύρεται και ο ουρητήρας. Αυτό ίσως να μην παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βιβλιογραφία υποστηρίζει έχουμε απόφραξη από τον ισθμό, γιατί είναι ο ίδιος μηχανισμός με τον μηχανισμό του έκτοπου αγγείου που θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Είναι. Πιθανόν ναι, πιθανόν όχι. Όσοι έχουμε κάνει πυελοπλαστική σε έκτοπο νεφρό, σε πεταλοειδή νεφρό, δεν νομίζω κανένας να έχει κόψει τον ισθμό. Υπάρχει βιβλιογραφία που λέει ότι αν τον χειρουργήσεις και σου υποτροπιάσει, μάλλον τη δεύτερη φορά που θα μπεις μέσα πρέπει να αφαιρέσεις και το τμήμα του ισθμού. Πώς υποστηρίζεται και από τι evidence, δεν το ξέρουμε. Έκτοπο αγγείο στον πεταλοειδή νεφρό δεν είναι πολύ συχνό. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα έκτοπα αγγεία ή τα υπεράριθμα αγγεία στο πέταλο είναι πάρα πολλά, είναι εξαιρετικά, είναι ποικίλα, πρόσεχε γιατί θα ματώσει οτιδήποτε. Στην ΠΟΣ όμως δεν έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό έκτοπων αγγείων στον πεταλοειδή νεφρό, αλλά αυτό δεν είναι τόσο συχνό. Ερχόμαστε στον έκτοπο νεφρό. Αντίθετα εδώ έχουμε πολλά έκτοπα αγγεία. Όσο κατεβαίνει, πιο χαμηλή θέση έχει ο νεφρός, τόσο πιο πολλά έκτοπα αγγεία βρίσκουμε. Το ζητούμενο είναι, ποιος μπορεί να μου πει, για να το κάνουμε λίγο διαδραστικό, όταν λέμε έκτοπο αγγείο, τι εννοούμε, δηλαδή η ερώτηση είναι απλή, θα περνάει μπροστά από τον ουρητήρα ή πίσω από τον ουρητήρα. Ξέρει κανένας να μου απαντήσει τη βιβλιογραφία. Πόσοι ψηφίζουν ότι θα είναι μπροστά από τον ουρητήρα. Πώς ψηφίζουν ότι είναι πίσω από τον ουρητήρα. Ο ορισμός λοιπόν, μάγκες, είναι πίσω από τον ουρητήρα. Αυτό είναι το έκτοπο, όχι μπροστά από τον ουρητήρα. Αυτό είναι ο ορισμός του έκτοπου αγγείου. Να κάτι που μαθαίνουμε σήμερα. Είναι λάθος να πιστεύετε ότι το έκτοπο αγγείου είναι αυτό που περνάει από μπροστά. Παρόλα αυτά, από ανατομικές μελέτες στην ΠΟΣ, γιατί θα σας δείξω βίντεο που μεταθέτω από πρόστια αγγεία την πίελο μπροστά από τα μεγάλα αγγεία. Και το κάνουμε πάρα πολύ συχνά, χωρίς πιθανό να είναι λάθος. Γιατί δεν ξέρουμε καλά την παθοφυσιολογία. Το πρόβλημα είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ότι από ανατομικές μελέτες το 60-70% αφορούν των έκτοπων αγγείων είναι πρόσθια αγγεία, ακόμα και στις αποφράξεις. Και αν δείτε, υπάρχουν του Σαμπάιο πολύ ωραίες μελέτες, δημοσιευμένες στο Urology Clinic, συνήθως εκεί τα έδιωχνουν όλα τα papers του, που το εξηγούν πολύ καλά. Και μόνο ο 7-8% από παθανατομικές μελέτες ή νοκροτομικές μελέτες ή μελέτες που έχει κάνει ο ίδιος, βλέπουμε να είναι οπίσθιο. Επομένως, κρατήστε στο μυαλό σας ότι ο ορισμός στη βιβλιογραφία είναι το οπίσθιο αγγείο. Παρ' όλα αυτά, χειρουργικά, μεταθέτουμε και μπροστά από τα αγγεία.
Τώρα, στο διπλασιασμό, στον διπλασιασμό, πώς έχουμε στο κάτω ημιμόριο. Γιατί, πιο συχνά. Δεν το ξέρουμε, αλλά μάλλον φαίνεται ότι έχουμε υψηλότερη συχνότητα παλινδρόμησης στο κάτω ημιμόριο, το ξέρετε από τον νόμο και τον κανόνα που μαθαίνουμε όλοι στην παιδεωρολογία, και από αυτό που είπε ο Στέλιος, την δευτεροπαθή απόφραξη από παλινδρόμηση. Το διασταυρώμενο αγγείο του κάτω πόλου και εδώ υπάρχει. Και για κοιτάξτε λίγο τον άνω πόλο που το βλέπετε πολύ συχνά στους διπλασιασμούς. Στην ουσία δεν έχει πραγματική νεφρική πίελο και ίσως γι' αυτό να μην κάνει και απόφραξη τόσο συχνά. Όταν όμως το κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς, τότε το σύνδρομο Φράλεϊ που το ακούμε παλιότερα είναι αρκετά συχνό, αν και η νόδη στενία και το ενδοτυχωματικό στένωμα, όταν έχετε στένωμα στον άνω κάλικα, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και νομίζω ότι εδώ τελείωσε τουλάχιστον το πρώτο μέρος το δικό μου.